τι μου κάνετε. Καλώς ορίσατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα έχουμε μια επίτηδη καλεσμένη. Έχουμε τη μητέρα μου. Γεια σας, τι κάνετε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο διαφορετικά από όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα είναι ένα βίντεο beauty. Θα δοκιμάσουμε κάποια snacks. Θέλαμε πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε αυτό και ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Λοιπόν, τα snacks που θα δοκιμάσουμε είναι ρώσικα snacks. Εδώ έχουμε μια τσάντα μεγάλη, τα οποία τα πήραμε σήμερα. Και είπαμε να τα δοκιμάσουμε μαζί, να τα βαθμολογήσουμε και να δούμε αν μας αρέσουν ή όχι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ακολουθήστε τα social media μου, Facebook και Instagram, που είμαι πολύ ενεργή καθημερινά και σας δείχνω διάφορα ωραία πραγματάκια και πολλούς διαγωνισμούς και δεν θέλω να τα χάνετε με τίποτα. Καθώς επίσης να πατήσετε και το κουδουνάκι από δίπλα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κατά πότε ανεβάζω βίντεο. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Βεβαίως. Ωραία. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα αυτό. Είναι πρώτη φορά που το κάνουμε. Είναι κάτι καινούριο για μας. Έτσι. Δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει. Όχι, και δεν ξέρουμε και τι έχουν. Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι τα ψωνίζαμε και δεν ξέρουμε τι έχουν μέσα. Τυχαία τα πήραμε. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Ναι. Λοιπόν. Κάτι μου φαίνεται καλό. Αυτό. Φαίνεται κάτι σαν. Το φτιάχνουν και εδώ στην Ελλάδα. Σαν παστέλι. Όχι. Σαν το μαντολάκι. Είναι μούστο με αμύγδαλα. Λες να είναι αυτό. Πρέπει να είναι αυτό. Και το πήραμε να το δοκιμάσουμε. Μάλλον πρέπει να φτιάξει. Διακόψε ένα κομμάτι. Και έχει μέσα και. Ναι. Φουντούκια. Φουντούκια ή αμύγδαλα. Φουντούκια. Φουντούκια. Καλό. Σ' αρέσει αυτό, ε. Σ' είναι ωραία. Μου θυμίζει το... Είναι σαν ζελέ, αλλά δεν έχει ωραία γεύση. Η περισσότερη γεύση περισχύει το φουντούκι, δεν ισχύει. Δεν υπερισχύει. Έχει μια γεύση κρασιού. Μούστος δεν μοιάζει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ το παίρνεις εσύ εδώ. Λοιπόν, θες να φύγει και λίγο νεράκι για να φύγει και αυτή η γεύση. Πόσο βάζεις δηλαδή, από το 0 έως το 10. Οκτώ σίγουρα. Ναι. Μηδέν. Το μου άρεσε. Πάμε σε αυτά εδώ τα περιβόητα. Είναι αυτά εδώ. Είναι κιλό θα το πάρω σήμερα. Το οποίο, εντάξει, δεν θα το φάμε κάθε μία από ένα, θα το κόψουμε μισό να δοκιμάσουμε. Λέγονται ζεφίρ, λέει, με σοκολάτα. Τώρα αυτά είναι μαλακά από ό,τι τα πιάνω. Σε κεκάκια πρέπει να είναι. Μάλλον. Αυτό το πάνω νομίζω. Είναι έτσι. Μαλακά πολύ είναι. Πολύ λίγο. Οχ. Κρέμα έχει μέσα. Μας, σαν μασμέλος είναι αυτό που έχει μέσα. Είναι έτσι. Καλή. Πάστα. Πω. Χάλι μαύρο. Χάλι. Μηδέν. Μ' αρέσει καθόλου. Έχει και αυτή τη ζάχαρη που την αισθάνεσαι στα λόγια. Να πέσει. Λοιπόν, μετά. Έχουμε αυτά ο εδώ. Αυτός ήταν πιο ωραίος. Τα waffle rolls, τα οποία είναι σαν τα πουράκια που έχουμε εμείς, αλλά είναι πιο χοντρά και έχει μέσα να λέει κρέμα. Βανίλια. Λοιπόν, οπότε λίγο. Θες, λίγο, μέσα στη μέση. Αν μπορώ να το πω. Όλοι. Δεν είναι κακό. Καλύτερο από το άλλο. Δεν είναι κακό. Αλλά θα προτιμούσα να δει ψυγείο αυτό. Να είναι παγωμένο. Ε? Επειδή εγώ δεν είμαι πολύ τη ζάχαρη, δεν το συμπαθώ. Ναι. Αλλά για ψυγείο θέλει. Γιατί θα σπίξει κρέμα. Δηλαδή πόσο? Ένα, τρία. Ναι. Και πολύ είναι. Θα συμφωνήσω μαζί τη. Και πολύ είναι. Α, αυτό το διάλεξε η μαμά μου. Ναι. Είναι. Σαν παστέλι, με παστέλι. Λιόσπορο. Σαν παστέλι πρέπει να είναι. Παστέλι πρέπει να είναι. Αλλά δεν έχει σουσάν και έχει λιόσπορο. Με μέλι πρέπει να γίνεται. Αυτό θα σ' αρέσει εσένα.
Είναι το πόδι σ' άλλο. Καλό είναι. Θα μ' αρέσει. Εντάξει, το παίρνεις πίσω. Εντάξει, μην αγαπώ. Είναι γλυκό όμως. Έχει μέλι. Πέρα από, από το μέλι πρέπει να έχει και ζάχαρη όμως. Δεν ξέρω. Είναι τραγανό πολύ. Δεν είναι τα παστελάκια αυτά τα εύκαμπτα με το σουσάμι. Είναι τραγανό. Καραμελωμένο είναι. Μπράβο. Το μέλι με καραμέλι. Ναι. Με ζάχαρη. Τι. Έξι, βάλε ένα έξι. Έξι. Εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, να βάλω ένα πέντε. Πάμε σε αυτό εδώ, που είναι ένα κικάκι, το οποίο είναι μάλλον με μαύρο, λέει, καρδοστάφυλλο. Εν τω μεταξύ, γενικότερα, όλα τους τα snacks είναι πολύ γλυκά. Δεν έχουν κάτι που να γίνει. Δεν είναι τη ζάχαρη, γιατί είναι βόρεια αυτή. Τι κάνουν τι. Χρειάζονται ενέργεια οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό σαν κέικ είναι. Τώρα βέβαια εσύ δεν θα πάρεις γέμιση. Έτσι που δεν το καταλάβεις. Δεν θέλω. Ναι, τη ζύμη της του κέικ. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει να το πάμε πιο λακιά. Ναι, εδώ. Αυτό που έχει μέσα τη γέμιση. Αυτό δεν είναι τόσο γλυκό, παρόλο που είναι τη ζάχαρη από πάνω, δεν είναι γλυκό. Αυτό μπορεί αλλά να το... Αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι, εγώ δεν θα... Σαν μπαγιάτικο κέικ. Ναι, δεν το λες και κέικ όμως. Σαν μπαγιάτικο. Επειδή είναι λεπτούλη, δεν έχει πάχος, ας το πούμε. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε τελείως, γιατί δεν είναι τόσο γλυκό. Αυτό είναι το καλό. Τέλος πάντων, εμένα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, μηδέν. Εγώ, μηδέν. Εγώ 7 θα το βάζω. Λοιπόν, μετά πάμε σε αυτό εδώ. Γκοφρέτες. Γκοφρέτες. Έτσι λέει. Αλλά τώρα λέγω πώς λέγεται απμεκ. Γκοφρέτα μεγάλη. Ναι. Α, είναι και εύκολο. Είναι σαν τα δικά μας τα κοφρετάκια, δεν έχει διαφορά. Δεν είναι πολύ γλυκό, είναι κανονικό. Ωραίο. Για πες. 7. Θα του βάζω 8. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το προϊόν το οποίο λέγεται σερμπέτ με φιστίκι και σταφίδα. Αρχικά νομίζω πως ήταν σοκολάτα. Σοκολάτα γάλακτος, Είναι ένα πράγμα... Τι είναι αυτό το πράγμα μέσα. Έχει ζαχαρούς συγκεκριμένο, λέει. Και έχει και φιστίκι. Σαν να έχει μούρα. Κάτι είναι αυτό μέσα. Έχει... Καταρχάς, πάμε ότι είναι πάρα πολύ γλυκό. Δεν μπορώ, ναι. Είναι πετιμέζι. Δεύτερον, αυτό που γράφει μέσα, έχει μέσα λίγη ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Ζάχαρη σταφίδα και συμπυκνωμένο ζαχαρούχο γάλα και ζάχαρη. Ζάχαρη. Εντάξει, okay. Δεν τρώγεται. Γλυκερίδια φουλ μετά. Πάμε το λίγο νερό γιατί να αλλάξουμε γεύση. Πάμε σε κάτι αρνηρό. Να μας πει λίγο το λοιπόν, έχει αυτό εδώ, το οποίο είναι γαριδάκι. Γαριδάκια γλυκά. Είναι έτσι μέσα. Πάει, τι είναι αυτό. Ξέρω εγώ. Θέλει ζόρι. Τελικά. Εμείς νομίζω πως ήταν αλμυρό. Μηδέν. Μηδέν. Το προηγούμενο δεν το μάθω το αφορήσεις. Μηδέν, μηδέν. Και αυτό το ίδιο. Πάνε τα ρόσκο πριόν. Λοιπόν, και έχουμε και ένα τελευταίο. Άλλο. Έχουμε αυτό εδώ. Και το αυτό εγώ το έχω ξαναπάρει, το έχω ξαναδοκιμάσει. Δεν μου άρεσε αυτό εδώ.
Είναι λίγο γλυκό. Πουράκια. Είναι μαλακά και έχουν μέσα γέμιση φράουλα. Αλλά αυτά είναι πολύ νόστιμα. Τα έχω δοκιμάσει βέβαια σε άλλη γεύση. Θες μισό. Ναι. Μισό του μισού. Να μου ακουπεί. Πολύ λίγο. Αλλά γέμιση πού είναι. Στο κέντρο. Α, δεν έχει γέμιση. Είναι μαλακά έτσι. Και κάτι. Ξέρω εγώ τι είναι. Μαλακό είναι, αλλά δεν είναι σαν και αυτά που είχα πάρει την άλλη φορά. Καθόλου, μάλιστα. Είναι έτσι, με ζαχαριάκι. Όχι, παιδιά, πολύ λίγα. Λοιπόν, πήραμε και κάτι να πιούμε. Αυτό εδώ είναι να λέει νέκταρα από μαύρο φραγκροστάφυλλο. Ταρζίν. Ταρζίν, κάπου δεν θέλει. Θα δεχτούμε λίγο από εδώ. Λίγο, λίγο. Ξινό. Ναι. Μ' αρέσουν τα ξινά, αλλά αυτό δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Πιέστο, πρέπει να είναι καθαρό όμως. Δεν θα πάσει τίποτα. Κοίτα που θα της αρέσει. Της αρέσει. Κάνεις πλάκα τώρα. Επειδή δεν μ' αρέσουν τα γλυκά, αυτό μου άρεσε. Είναι γεύση φρούτου. Ναι ρε παιδί μου, αλλά πολύ ξυνήλα μαζί ναι, με... Ναι, σαν να έχει χαλάσει είναι. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίο. Το παίρνεις και αυτό. Λοιπόν, και πάμε στα δύο τελευταία. Αυτά τα πήγαμε στην κατάψυξη. Εκεί. Είναι παγωτάκια μάλλον. Λοιπόν, τώρα το ένα λέει... Σπα... Ναι, δεν πρέπει να το διαβάσω αυτό το πράγμα. Δεν ρώτησες μια κοπέλα, δεν σου πει. Όχι. Είπαμε να πάμε στην τύχη πράγματα. Αυτό είναι λοιπόν. Έτσι. Είναι σαν παγωτίνι, φαίνεται. Για δάγκωση. Σιγά. Πάρα πολύ. Καμία σχέση με τα δικά μας. Άγιε. Άλλη. Πάμε να δούμε πως είναι αυτό λίγο καλύτερο. Και τελευταίο προϊόν. Και ειδικά με γεύση, σήμερα δεν μου αρέσουν. Αλλά είναι δεν είναι ωραία. Δεν ξέρει τα παγωτά τα δικά μου. Πάλι το ίδιο είναι, αλλά αυτό που έλεγα και είναι πάρα αυτό είναι παιδικό, δεν είναι στη στάμπα που έχει απ' έξω. Δείχνει ότι είναι για παιδιά. Το ίδιο πρέπει να είναι. Αυτό. Δεν είναι παγωτό αυτό το πράγμα. Είναι σαν να δώσει. Σαν κεκάκι. Ποιο κέικ. Σαν τουρτάκι. Κάτι τέτοιο. Δεν είναι. Σαν να τρώσει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το. Πάει, δοκίμασε λίγο. Είναι περίεργη η γεύση του. Καταρχάς είναι θεόσκληρο. Άνοστα είναι, δεν έχουν. Σαν να τρώσει βούτυρο. Ναι. Παγωμένο βούτυρο. Κάπως έτσι είναι. Σε αυτό δεν βάλαμε. Α, ναι, σίγουρα. Ναι. Αυτό μου άρεσε. 10. 10. 5 και πολύ του είναι. Και το τελευταίο εννοείται... Τι εννοείται. Τίποτα. Μηδέν. Εντάξει, ένα θα του βάζα. Ένα. Για μας, εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει να τρώμε αλλιώς. Βέβαια αυτά, κάνουμε μια δοκιμή να δούμε ακριβώς, πώς τι τρώνε, τι πώς είναι, οι γεύσεις και όλα αυτά. Δεν μας άρεσαν όμως. Γενικότερα όλα τα ρούσκα προϊόντα έχουν πολύ βαριές γεύσεις. Γιατί αυτό που είπε πριν, ότι επειδή στη Ρωσία έχουν κρύο, αναγκαστικά πρέπει να τρούνε λιπαρά φαγητά για να τους κρατάει. Σίγουρα. Και αυτό βέβαια έχουν μάθει και εδώ, έτσι, παρόλο που δεν έχουμε το ίδιο κλίμα. Αλλά έχουμε συνηθίσει έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μας σχόλια ακριβώς από κάτω εάν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά τα snacks. Γράψτε μας σχόλια επίσης αν θέλετε να μας ξαναδείτε εμάς τις δύο, γιατί μάλλον θα μας ξαναδείτε. Φιλιά πάρα πολλά. Γεια σας και από μένα. Φιλιά πολλά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Αέρα. Πώς κάσει, δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, θα φύγει και καμία βλεφαρίδα, έχει τίποτα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν...